Εμείς θα πάμε τώρα στον προπονητή του Όφη, τον κύριο Φλαούνα, τον Άκη Φλαούνα, που είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα από την επανεκκίνηση των προπονήσεων και την επιθυμητή βέβαια επανεκκίνηση του πρωταθλήματος της Volley League. Κύριε Φλαούνα, καλησπέρα σας από την Crete TV. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Σίγουρα θα είναι χαρά για όλους μας και εμάς που ζούμε κοντά σας στον αθλητισμό να δούμε ξανά βόλεϊ, να δούμε επιστροφή στη δράση. Ναι. Γυρίσαμε χαρούμενοι στις προπονήσεις. Είναι ο φυσικός μας χώρος το γήπεδο για εμάς προπονητές, για όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού. Αυτό βέβαια είναι το πρώτο βήμα για να έρθουμε και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, που αυτό είναι και το ζητούμενο, να παίξουμε αγώνες, να μας δει το κοινό από μακριά, γιατί από κοντά δεν γίνεται ακόμα, και να μπούμε στην ενεργοδράση, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο είναι και η τελική ιστορία για μας. Η αλήθεια είναι πως θα χρειαστούν 3 με 4 εβδομάδες για να επανέλθετε και στο επίπεδο της φυσικής κατάστασης που είναι το επιθυμητό για να μπορούμε να μιλάμε για κανονική δράση και αγώνες. Ναι, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο χρονικό περιθώριο. Μας το έχει δώσει λίγα. Όλα λένε και όλα οδηγούν στο να ξεκινήσουμε στις 9 με 10 του μηνός. Βέβαια, αυτό θα συμβεί αν και εφόσον το επιτρέψουν τα αποτελέσματα και δώσουν το πράσινο φως οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι, και μπορέσουμε και να επανέλθουμε στα γήπεδα κανονικά. Coach, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά ούτως ή άλλως και εσείς αναλάβατε μια ομάδα που σίγουρα έχει δύσκολο έργο σε αυτό το πρωτάθλημα. Μόλις πέρσι έπαιξε για πρώτη χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικότερα, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, αν όλα πάνε καλά και έχουμε πρωτάθλημα, πού πιστεύετε ότι μπορεί να καταλήξει η χρονιά για την ομάδα βόλεϊ του Όφη? Είναι μια χρονιά για όλους, για όλα τα αθλήματα και φυσικά και για το βόλεϊ ανατροπών. Είναι μια χρονιά η οποία θα διεξαχθεί με τεμποδίων. Ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται αλλαγές στις ομάδες. Έχουμε κάποιες αποχωρήσεις. Η εικόνα των ομάδων που ξεκινήσαμε με αυτή που θα τελικά θα επανέλθουμε, νομίζω θα είναι διαφορετική. Εμείς βέβαια δεν παρεκκλίνουμε από το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι η παραμονή, μια άνετη παραμονή, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε να διεκδικήσουμε, θα το διεκδικήσουμε. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ όρεξη, το προπονητικό team, όλοι οι συνεργάτες μου, και έχουμε πάρα πολύ διάθεση για δουλειά. Οι συνθήκες είναι καλές εδώ στον Όφη, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Είσαστε αισιόδοξος για τον coach Φλαούνα? Θα είναι μία επιθυμία να χτίσει μία ομάδα και να συνεχίσει καλώς εγώ των πραγμάτων και τα επόμενα χρόνια να βλέπει τον Όφη να ανεβαίνει σκαλοπάτι με το σκαλοπάτι? Αυτό ήταν και το ζητούμενο στην πρώτη κουβέντα που έκανα με τον πρόεδρο, τον κύριο Δάνδαλη, να κτίσουμε μία ομάδα, να οργανώσουμε τη βάση της ομάδας και από εκεί και πέρα να κάνουμε έναν οργανισμό Όφη Βόλεϊ, ο οποίος θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την έλευση προπονητών, παικτών και οποιοδήποτε άλλον χρειάζεται για αλλαγή. Αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτό, θα είναι μεγάλη χαρά βέβαια να συνεχίσω το έργο που ξεκινήσαμε και στη συνέχεια να κάνουμε βήμα-βήμα να ανεβούμε σκαλοπάτια προς τα πάνω. Να σας το ευχηθούμε και βέβαια υγεία πάνω απ' όλα, coach, να έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε όλα σας τα όνειρα και τους στόχους και φέτος και στην συνέχεια. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και ευτυχισμένο 2021. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλές γιορτές σε όλους μας. Καλή επάνωδο στην κανονικότητα, υγεία για όλους, ευτυχία και τώρα με το πνεύμα των εορτών θα ήθελα να έχω μια παρένεση
όποιος άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να το κάνει. Να το κάνει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, υπάρχει η κοινωνία ασφιχτιά, η κοινωνία περνάει δύσκολα. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, με όποιον τρόπο μπορούμε. Αν μη τι άλλο, ήταν ο καλύτερος επίλογος, coach, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.